Εγώ δεν είμαι ειδικός σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του πολίτη. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια και από τα στοιχεία τα οποία επανειλημμένα με διάφορες αφορμές έχει παρουσιάσει και στη Βουλή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο κ. Τόσκας, δείχνει όχι μία έξαρση της εγκληματικότητας και μία αντιμετώπιση της παραβατικότητας, παύλα εγκληματικότητας, με ένα σχετικά αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό δεν αναιρεί ή δεν μπορεί να εμποδίσει το γεγονός ή δεν αποκλείει το γεγονός να έχουμε μία, ας το πούμε λαϊκά, στραβή όπως αυτό που συνέβη στο Μενίδη. Καταλάβατε, αυτό νομίζω. Φυσικά υπάρχουν τα γεγονότα που ακολούθησαν το θανάσιμο αυτό χτύπημα στο παιδί με τους κουκουλοφόρους κλπ. Είναι ζητήματα αυτή τη στιγμή στα χέρια της αστυνομίας. Δεν, τι άλλο να πω εγώ. Ναι, όχι, απλά και για να το κλείσω το θέμα, αναρωτιέται κανείς πώς από τη μία μπορεί να παραδέχεστε, όχι εσείς προσωπικά, πολιτικά πρόσωπα, εννοώ ότι είναι ένα κοινό μυστικό, ότι είναι ένα απόστημα, από την άλλη εξακολουθεί και υπάρχει. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα το κοινότοπο, ότι παραλάβαμε και αντιμετωπίσαμε δεκαετιών αποστήματα στα οποία δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να τα αντιμετωπίσουμε. Λέω το κοινότοπο, έτσι δεν είναι. Σίγουρα όμως. Να μην μείνουμε σε αυτό. Να μείνουμε ότι είναι ανάγκη με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία η πολιτεία να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.